ξενοδοχεία στο Ωραιόκαστρο με το σπίτι που κατοικούσε η Βίκη μαζί με το σύζυγό της και το παιδί. Σημαντική μαρτυρία, να την ακούσουμε παρακαλώ. Μέλπο, είσαι γειτόνισσα της Βίκης στο σπίτι που ζούσε πριν έλθει ο χωρισμός με τον σύζυγο. Άρα τη γνώριζες και πριν γίνουν όλα αυτά που συνέβησαν στη συνέχεια. Θέλω να μου πεις, τι άνθρωπος ήταν, πώς την έβλεπες εσύ όταν τη ζούσες εδώ στο Ωραιόκαστρο? Η Βίκη, καταρχήν να πω, ήταν ένας πολύ αγαθός άνθρωπος. Αυτός είναι και ο λόγος που την αγάπησα και κάναμε παρέα. Πολλές φορές το έλεγα και με τον άντρα μου, πόσο αγαθή μπορεί να είναι αυτή η γυναίκα. Φαινόταν από τον τρόπο που μιλούσε, από όλα της. Αυτό που έβλεπα εγώ ήταν ότι ήταν με την κόρη της μονίμως, ήταν αυτοκόλλητες, ήταν μόνοι τους ουσιαστικά, γιατί λόγω δουλειάς του άντρα της δεν το επέτρεπε να είναι πολλές φορές στο σπίτι και ήταν μέσα στη χαρά, μια χαρά, μια μαμά με μια κόρη, τρεις ευτυχισμένες και τις βόλτες τους και σε εμάς ερχόντουσαν και παίζανε και με τη δικιά μου την κορούλα. Πότε ήταν η τελευταία φορά που είδες εσύ τη Βίκη? Τη Βίκη την είδα την Τετάρτη το βράδυ. Ήρθε σπίτι. Πού ήρθε, εδώ στο Ωραιόκαστρο? Εδώ στο Ωραιόκαστρο, στο σπίτι μου. Ήρθε μέσα και μου έδωσε κάρτες να μοιράσω για τη δουλειά της. Και μάλιστα μου είπε, πάρε και λίγες ακόμα. Μου έδωσε και έξτρα κάρτες, γιατί την είχαμε βοηθήσει πέρσι. Μπας και τη βοηθήσουμε και φέτος να κάνει τα μαθήματά της. Και μετά, αφού είπαμε αυτά για τη δουλειά, ήταν ένα ράκος. Δηλαδή ήταν σε αδιέξοδο η γυναίκα, δεν το συζητάμε αυτό. Έκλαιγε, ήταν πολύ στεναχωρημένη. Αλλά το πάλευε. Το πάλευε. Δηλαδή το πάλευε να βρει μια δουλειά, αυτά που ήθελε να κάνει για να μπορέσει να πάρει πίσω το παιδί της. Θα ήθελα να της πω, αν μας ακούει, ότι την αγαπάμε πάρα πολύ, ότι είμαστε όλοι εδώ πέρα και είμαστε έτοιμοι να τη βοηθήσουμε. Ό,τι θέλει να τη βοηθήσουμε, αρκεί να είναι καλά. Ήδη έχω αρχίσει να φοβάμαι για το χειρότερο, γιατί δεν πιστεύω ότι έχει πάει σε μοναστήρι, δεν πιστεύω ότι θα το έκανε αυτό, χωρίς τουλάχιστον να αποχαιρετήσει την κόρη της ή να χάσει το ραντεβού. Δηλαδή, το να χάσει το ραντεβού με την κόρη της ήταν το πιο περίεργο που άκουσα. Έχω μια ερώτηση από εδώ, κάτι τελευταίο.